Χαίρετε. Ένα θέμα σήμερα, το οποίο νομίζω δυστυχώς αφορά πολλούς από εμάς. Έχω καεί ή όχι από την ταλαιπωρία στη δουλειά. Αγαπητή κυρία Θέκλα, σας στέλνω για να σας πω κάποια πράγματα που με βασανίζουν. Σας ανακάλυψα πρόσφατα και έχετε ηρεμήσει την ψυχή μου. Σας νιώθω σαν φίλη μου. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ είμαι 24 χρόνων. Και από το χειμώνα εργάζομαι σε κατάστημα λιανικής ως πολίτρια μαζί με άλλες δύο κοπέλες. Η μια από αυτές είναι πολίτρια και άλλη υπεύθυνη. Ο Θεός να την κάνει υπεύθυνη, γράφεις σε παρέθεση. Έψαχνα μήνες για εργασία και μόλις τη βρήκα χάρηκα τόσο πολύ και είχα τόση όρεξη για δουλειά. Σε λιγότερο όμως από ένα μήνα άρχισα να αναρωτιέμαι αν ήταν πράγματι έτσι, αλλά δεν έδινα σημασία. Ξαφνικά άρχισαν να γίνονται προσβολές προς την άλλη κοπέλα από τη μεριά της υπεύθυνης μπροστά μου και μπροστά σε κόσμο. Δηλαδή η υπεύθυνη προσέβαλε τη συνάδελφο σου μπροστά σε σένα και μπροστά σε πελάτες. Φωνές, γκρίνια και παράπονα, ενώ όλα τα έκανε και εγώ και εκείνη όσο καλύτερα γινόταν. Η ίδια υπεύθυνη, αντιθέτως, πήγαινε για καφέ ή κλειδωνόταν στην τουαλέτα και κάπνιζε. Πέρασε έτσι λίγος καιρός και επιστρέφοντας από καραντίνα, η υπεύθυνη, δεν είναι δικό της το μαγαζί, υπάλληλος είναι, ξεκίνησε να γίνεται και μαζί μου εχθρική. Σου πήρε τον αέρα δηλαδή, σε έμαθε λίγο πότε. Παρατηρήσεις μπροστά σε κόσμο, έχει πέσει το σκουλαρίκι μου από αυτά που ακούει, δεν πειράζει. Παρατηρήσεις μπροστά σε κόσμο, φωνές και υποδείξεις και εγώ να νιώθω ότι δεν μπορεί να το ζω αυτό. Οπότε της απαντούσα πάντα λογικά και ευγενικά σε αυτά που απαιτούσε, χωρίς να βγάζω άκρη. Δεν υπήρχε συνεννόηση. Σταδιακά άρχισα να κουράζομαι ψυχικά, επιθυμώντας να φύγω, αλλά το καθυστερούσα. Πώς να μην το καθυστερείς με την Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας. Γρήγορα κατάλαβα πως αυτός είναι ο χαρακτήρας της υπεύθυνης και η άλλη κοπέλα το ανέχεται χωρίς πρόβλημα, εγώ όμως δεν μπορώ πια. Για την άλλη την κοπέλα δεν ξέρουμε αν το ανέχεται χωρίς πρόβλημα, για την άλλη την κοπέλα θα δείξει το μέλλον αν το ανέχεται χωρίς πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιδρούν μπορεί σε κάποια φάση να βγάλουν μια ασθένεια ή ψυχοσωματικά συμπτώματα, γιατί σίγουρα δεν είναι υγιής συμπεριφορά αυτή να βγάζει υπεύθυνη τα νεύρα της πάνω στην υπάλληλο. Το καλοκαίρι πέρασε με τρελή δουλειά, τρελά ωράρια και πίεση και έκανα υπομονή. Πλέον μπορώ να πω ότι έφτασα στα όρια μου. Μπορεί σωματικά να μην νιώθω τόση κούραση παρά την ορθοστασία, αλλά η ψυχή μου είναι εξαντλημένη. Έχω χάσει τον εαυτό μου και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Κάθε μέρα για μένα είναι ένα βασανιστήριο. Δεν θέλω να ξυπνήσω, να πάω εκεί. Νιώθω ότι δηλητηριάζομαι. Φυσικά και δηλητηριάζεσαι, γιατί έτσι όπως το περιγράφεις, το εργασιακό περιβάλλον εκεί πέρα είναι τοξικό. Θέλω να κοιμάμαι και ας μην νιστάζω, αρκεί να είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Δεν έχω όρεξη για τίποτα. Βαριέμαι. Θέλω να φύγω από τη δουλειά. Ιστερόγραφο 1. Η υπεύθυνη μου είναι μια κοπέλα απότομη, νευρική και σκοτεινή εντός εισαγωγικών στην άβρα της. Λυπάμαι που το λέω, αλλά νιώθω ότι τελευταία γίνομαι σαν εκείνη και δεν το θέλω αυτό. Ιστερόγραφο 2. Συγγνώμη, ειλικρινά σας κούρασα. Ήθελα απλώς να τα πω σε κάποιον που ίσως θα με καταλάβαινε. Σας εκτιμώ πολύ. Και εγώ, αγάπη μου, εκτιμώ πάρα πολύ την ειλικρίνεια σου σε αυτή την επιστολή. Μας δίνεις την ευκαιρία να θίξουμε το θέμα για την τοξικότητα στην εργασία. Είσαι μια νέα κοπέλα, 24 χρονών, έψαχνες για εργασία, δυσκολεύτηκες να βρεις, μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ στο κανάλι και στα σχόλια το συζητάτε, ότι είναι δύσκολο κάποιος να βρει δουλειά. Βρήκες αυτή τη δουλειά, είχες όλη την καλή όρεξη και καλή διάθεση να εργαστείς σκληρά και να αποδώσεις τη δουλειά σου. Πηγαίνοντας όμως εκεί, ανακάλυψες ότι το περιβάλλον δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Θα σου έλεγα ότι δεν με εκπλήσει που δεν είναι δικιά της η δουλειά. Γιατί αν ήταν δικιά της η δουλειά της υπεύθυνης, θα σκεφτόταν διπλά και τριπλά να χαλάει τη δουλειά της. Γιατί με το να επιτίθεται
στις υπαλλήλους, στις υφιστάμενες της και να κάνει ρεζιλίκια και μπροστά στους πελάτες, αυτό μόνο ζημιά μπορεί να κάνει στην επιχείρηση. Θα ήταν ιδανικό με κάποιο τρόπο, χωρίς να εμπλακείς εσύ και να φανείς η κακιά της υπόθεσης, τα αφεντικά αυτής, οι ιδιοκτήτες αυτής της επιχείρησης, να μάθουν τι συμβαίνει στην εργασία τους. Ότι εργοδοτούν ένα πρόσωπο που το έχουν σε υπεύθυνη θέση, το οποίο κάνει κατάχρηση της εξουσίας που του έχει δοθεί και βγάζει τα αποθυμένα της, βγάζει την τοξικότητα της πάνω στις υφιστάμενές της. Και επίσης, όπως το περιγράφεις, δεν κάνει και σωστά τη δουλειά της. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία με την πρώτη ευκαιρία κλειδώνεται στην τουαλέτα για να καπνίσει και δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της, δεν θα έλεγε κανείς ότι κάνει και σωστά τη δουλειά της. Φαντάζομαι, υποθέτω, ότι μια μέρα δεν ερχόταν στη δουλειά, η δουλειά θα κυλούσε πολύ καλύτερα χωρίς αυτή. Με ρωτάς αν έχεις καεί, αν έχεις πάθει δηλαδή εργασιακό burnout από αυτή την υπόθεση. Τα σημάδια που λες, όταν λέμε εργασιακό burnout, σημαίνει να καώ ψυχολογικά, εντός εισαγωγικών να καώ ψυχολογικά, δηλαδή αυτό σε ένα σημείο που έχω πάθει ζημιά, ψυχική, συναισθηματική ζημιά από την ταλαιπωρία που βιώνω σε καθημερινό επίπεδο στη δουλειά. Νομίζω ότι αν δεν έχεις φτάσει σε εκείνο το σημείο, είσαι πάρα πολύ κοντά. Τα σημάδια που λες ότι νιώθεις ψυχική κούραση, ότι δεν μπορείς να ηρεμήσεις, ότι δεν θες να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά, ότι δεν έχεις όρεξη για τίποτα, ότι βαριέσαι, ότι θες να φύγεις από τη δουλειά, όλα αυτά είναι σημάδια ότι έχεις κουραστεί ψυχικά πολύ από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να βρεις μια λύση. Πρέπει να βρεις μια λύση για να διασώσεις τον πολύτιμο εαυτό σου και την πολύτιμη ψυχή σου. Καμιά δουλειά και κανένα ποσό χρημάτων που παίρνουμε από μια δουλειά δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η ψυχική μας υγεία και ακεραιότητα και η ψυχική μας ακεραιότητα. Προκειμένου να χάσεις κομμάτια του εαυτού σου και να αρρωστήσεις ψυχικά, καλύτερα να φύγεις από εκείνο το χώρο. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ σκληρό αυτό που λέω, πολύ ρηξικέλευθο. Δεν σου λέω να προσπαθήσεις να βελτιώσεις την κατάσταση, γιατί ένα πρόσωπο με σκοτεινή άβρα, όπως το περιγράφεις, δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο λειτουργεί από ένα χώρο κακίας και αρνητικότητας και όχι θετικότητας, δεν αλλάζει. Ή δεν θα αλλάξει με το να αλλάξεις εσύ συμπεριφορά απέναντί της. Βλέπεις ότι και η συνάδελφος σου δεν τη βάζει, δεν της δίνει σημασία, φαίνεται ότι από το ένα αυτή βάζει, από το άλλο βγάζει, όμως αυτή δεν έχει σταματήσει να την κακοποιεί. Δεν έχει σταματήσει να την προσβάλλει δημοσίως. Δεν έχει σταματήσει να βγάζει επάνω της τα αποθυμένα της. Άρα δεν μπορεί κανείς να σου εγγυηθεί ότι αν τις φέρεσαι με ένα διαφορετικό τρόπο ή αν χρησιμοποιήσεις μια τεχνική αντιμετώπιση ενός δύσκολου προσώπου, ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Σου είπα και προηγουμένως ότι το ιδανικό θα ήταν να μαθευτεί από τους ιδιοκτήτες του μαγαζιού ότι η υπάλληλός τους που την έχουν σε θέση υπεύθυνη συμπεριφέρεται με αυτόν τον αντιεπαγγελματικό τρόπο. Όμως, αν πας εσύ να το πεις, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να βρεις τον πελά σου, να τα γυρίσει όλα εναντίον σου. Ίσως και η άλλη υπάλληλος, φοβούμενη μη χάσει τη δουλειά της, να μη σε υποστηρίξει, δεν γνωρίζω. Τώρα, αν δουλεύετε σε μια μεγάλη εταιρεία και αυτό είναι ένα branch, είναι ένα υποκατάστημα, και αυτή η μεγάλη εταιρεία στην οποία εργάζεστε έχει τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, σου λέω με χίλια να πας να κάνεις θέμα στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν είναι όμως ένα μεμονωμένο κατάστημα, στο οποίο υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει βάλει υπαλλήλους μέσα, δεν είναι εύκολο να βρεις άκρη. Από την άλλη, από τη στιγμή που είσαι διατεθειμένη να χάσεις τη δουλειά σου και δεν θες να πηγαίνεις δουλειά, ίσως να έκανες μια προσπάθεια. Να μιλήσεις με τον ιδιοκτήτη και να πεις την ιστορία σου όπως πραγματικά έχει συμβεί. Ότι έχω πιάσει δουλειά πέρσι, ότι στην αρχή παρατηρούσα ότι η υπεύθυνη ήταν κοροϊδευτική, επικριτική και είχε συμπεριφορά αντιεπαγγελματική προς τον άλλη συνάδελφο. Μετά την καραντίνα τα έχει κάνει και σε μένα και έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν αντέχω άλλο. Είναι πιθανό να κάνει διερεύνηση ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, να πιστέψει τα ψέματα που θα του πει η υπεύθυνη και να σε απολύσει. Είναι πιθανό, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, να του ανοίξεις τα μάτια, να της ανοίξεις τα μάτια αν είναι η γυναίκα ιδιοκτήτρια και να υπάρξει κάποια βελτίωση του στυλ να φύγει υπεύθυνη και όχι εσείς. Δεν μπορώ να γνωρίζω.
Θα σου έλεγα ότι είναι πολύ καλή ιδέα να πάρεις γνωμάτευση και από κάποιον δικηγόρο, από κάποιον νομικό που ασχολείται με εργασιακά θέματα. Δεν γνωρίζω το εργασιακό δίκαιο στην Ελλάδα πώς είναι η νομοθεσία και τι δικαιώματα σου δίνει. Παρακαλώ οι φίλοι οι οποίοι γνωρίζουν από αυτά τα θέματα εργασιακού δικαίου, επειδή έχουμε και νομικούς και δικηγόρους και δικαστές που παρακολουθούν τα βίντεο, γράψτε τη γνώμη σας. Εγώ μιλάω εντελώς υποθετικά, χωρίς να γνωρίζω το εργασιακό δίκαιο στην Ελλάδα. Ένας νομικός το γνωρίζει. Λοιπόν, ως ψυχολόγος αυτό το οποίο μου επιτρέπεται να σου πω, η απάντηση στο ερώτημά σου αν έχεις καεί από την ταλαιπωρία που δέχεσαι στη δουλειά, είναι ότι είναι πολύ πιθανό να έχεις υποστεί εργασιακό burnout, δηλαδή να έχεις φτάσει σε ένα σημείο που ψυχολογικά να έχεις επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση. Και το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι ότι βλέπεις τον εαυτό σου να αρχίζει να λειτουργεί όπως λειτουργεί εκείνη. Αυτό είναι κόκκινη σημαία, είναι καμπανάκι που χτυπάει και λέει ότι χάνεις τον εαυτό σου, χάνεις την προσωπικότητα σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κάνουμε παρέα ή αν βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο για πολλές ώρες, για πολλές μέρες με κάποιον άνθρωπο που λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, στην περίπτωση αυτή τοξικό, είναι εύκολο να επηρεαστούμε, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή προσέχουμε και τις παρέες μας, προσέχουμε με ποιους ανθρώπους ερχόμαστε σε επαφή. Αν ο άλλος πετάει συνέχεια δηλητήριο, θα δηλητηριαστείς. Πού θα πας? Λυπάμαι για την ταλαιπωρία σου, λυπάμαι γιατί πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο βρίσκονται στη θέση του να είναι υπάλληλοι και υφιστάμενοι ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν λιγότερα προσόντα από τους ιδίους και να μην έχουν παιδεία, πνευματικότητα και να μην γνωρίζουν πώς να λειτουργούν αξιοκρατικά, σεβαστικά και επαγγελματικά στις εργασιακές τους σχέσεις. Δεν είσαι μόνη σου. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που περνούν αυτό το μαρτύριο. Μην το πάρεις προσωπικά, γιατί βλέπεις ότι δεν το κάνει μόνο σε σένα, το κάνει και στην άλλη και φαντάζομαι και οποιαδήποτε άλλη καινούργια υπάλληλος και να έρθει να το κάνει και αυτής, εάν συνεχίσει έτσι. Προφύλαξε, κόρη μου, την ψυχική σου υγεία, η οποία είναι πολύτιμη. Πολύτιμη. Όσα χρήματα και να βγάλεις, πόσα χρήματα βγάζεις ως πολίτρια λιανικής, φαντάζομαι βγάζεις ένα minimum wage, τον ελάχιστο μισθό, που όσο και σε φτάνει να επιβιώσεις. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει θέσεις εργασίας πολύ ψηλά αμοιβόμενες όταν ένιωσαν ότι έχαναν τον εαυτό τους σε εκείνη τη θέση εργασίας και δεν το μετάνιωσαν, γιατί πήραν τον χρόνο τους να ανασυνταχτούν και έσωσαν την ψυχική τους υγεία. Θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να επισκεφτείς ένα ψυχολόγο για να κάνεις μερικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, στήριξης και συμβουλευτικής. Ψάξε στο κανάλι, υπάρχει το βίντεο για δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Ψάξ' το και κλείσε ένα ραντεβού με κάποια δωρεάν δομή για να πάρεις ψυχολογική στήριξη. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί από όλη αυτή την τοξικότητα. Θυμάσαι το βίντεο που κάναμε πριν λίγες μέρες για το βατραχάκι που μπήκε μέσα στο νερό το κρύο και σιγά σιγά από κάτω άναψε φωτιά. Και όσο γινόταν το νερό πιο χλιαρό, πιο ζεστό, δεν καταλάβαινε ότι κινδύνευε να καεί και δεν πρόλαβε να πηδήξει έξω από την κατσαρόλα να σωθεί. Πήδηξε, κόρη μου, έξω από την κατσαρόλα να σωθείς, γιατί καμία δουλειά και καμία καριέρα δεν αξίζει όσο η ψυχική μας υγεία. Την αγάπη μου. Φιλιά.